Καριάτιδες. Η φίλη μου η Μαρία ήρθε από το Κονγκό πριν 10 χρόνια. Οι αδελφές της έμειναν πίσω στην πατρίδα τους. Της νοσταλγεί και μου μιλά συχνά για τα παιχνίδια τους και για τα γέλια, τότε που τρέχανε ξυπόλυτες στη ζούγκλα και μάζευαν πολύχρωμους καρπούς. Η Μαρία ονειρεύεται τη μέρα που θα γυρίσει πίσω. «Είμαι σαν την καριά τη δάσα στην ξενιτεμένη», μου είπε μια μέρα, και εγώ παραξενεύτηκα με αυτή την παρομοίωση. Πώς ένα άγαλμα έγινε σύμβολο της εξορίας, πώς έγινε μνήμη αδελφική, πώς όρισε, πέρα από σύνορα και γλώσσες, τον πόθο της πατρίδας. Ένα κορίτσι που ζει ολομόναχο σε ξένο τόπο, θέλει να δείχνει πέτρα, μάρμαρο άθραυστο, γυαλιστερό, μαρκεί ένα χτύπημα για να γίνει συντρίμια, μαργαριτάρια αμέτρητα που λάμπουν, μια ομορφιά σκορπισμένη στο φως. 7ος αιώνας π.Χ. Τάφος γυναίκας. Η σαρκοφάγος άδεια. Επιγραφή καμιά. Μονάχα λίγες χάντρες, μπλε αστραφτερό με πράσινο της χλώης και ένα ανθάκι άσπρο φίλντιση από χαμένο σκουλαρίκι. Έβλεπα εκείνο το ανθάκι και ένιωθα μέσα μου να πλώνεται μια δίψα. Κι ύστερα κήπος ανθισμένος, κλαδιά της άνοιξης, τραγούδια κύμβαλα γιορτής και τα μαλλιά της να χορεύουν, τα μαλλιά της που ήταν όνειρο να βλέπεις, καθώς ανέμιζαν προς μια αναθάνατη ομορφιά. ...421 μετά Χριστόν. Η στέψη της Ευδοκίας. Όλοι τη βλέπαν σκεπτική και έκριναν πως έφταιγε η βοή του κόσμου. Μα εκείνη τίποτε δεν άκουγε. Μονάχα στο μυαλό της μια σκέψη τριγυρνούσε. Κακός πως άφησε την πόλη της Αθήνας, με τις σχολές, τις συζητήσεις και το Άγιο Φως. Κακός. Πού να βρει τώρα θυμιάματα από φρούτα ευωδιαστά. Πού να βρει αγάλματα θεών, με ωραίες κνήμες και λαγόνια. Κακός άφησε πίσω την Αθήνα. Τώρα θα σκύβει στους σταυρούς και θα προσεύχεται. Και προπαντός μην ξεχαστεί και αφήσει έκθετες τις φτέρνες της. Μην και φανεί που είναι απόγονος αυτή του Αχιλλέα.